Θερίζουν στα ελληνικά νοσοκομεία οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, απώλεια σύμφωνα με τους επιστήμονες της αλόγης της χρήσης των αντιβιωτικών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά. Γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό το Υπουργείο Υγείας, που προχωρά στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τα μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχό τους, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών υπηρεσιών υγείας. Εάν αυτό το πράγμα δεν μειωθεί, τότε βλάπτεται η φήμη της χώρας και ο τουρισμός μας. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να κάνουν τουρισμό και κάνουν επιπρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση που αρρωστήσουν να μεταφερθούν με ελικόπτερο ή στη χώρα της πρόληψής τους και να μην περάσουν από τα. Αν αυτό γενικευθεί, αυτό είναι σπάνιο, αλλά αν αυτό γενικευθεί, τότε αυτό θα έχει πρόβλημα ο τουρισμός μας, άρα εμείς καλούμαστε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και μάλιστα άμεσα. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις αποτελούν μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και εκφράζονται με σημαντική αύξηση των δικτών νοσηρότητας, της θνησιμότητας αλλά και της διάρκειας του κόστους νοσηλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 4 εκατομμύρια 100.000 ασθενείς εμφανίζουν νοσοκομιακή λοίμωξη, με τον εκτιμόμενο αριθμό θανάτων να αγγίζει τις 37.000. Γενικά τα νοσοκομεία τα τριτοβάθμιας έχουν μεγαλύτερο φόρτο νοσοκομιακών λοιμώξεων. Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς των μικροβίων, έχει θέσει σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2010 το σχέδιο προκρούστης, το οποίο επεκτάθηκε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στην Κρήτη το σχέδιο εφαρμόστηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ενώ το δεύτερο νοσοκομιακό ίδρυμα στο οποίο θα υλοποιηθεί είναι το Βενιζέλιο του Ηρακλείου. Βάσει της έκθεσης έχει λίγο πιο αυξημένα ποσοστά λοιμώξεων σε σχέση με άλλα νοσοκομεία. Το πρωί, η Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμώξεων που λειτουργεί υπό την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης εξέτασε τα μέχρι τώρα δεδομένα και τη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ώστε να επιτηρείται η μικροβιακή αντοχή, η χρήση των αντιβιωτικών, καθώς και η συμμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσοκομιακών λοιμώξεων. Αυτό μπορεί να φταίνει τα καθημερινά μέτρα που παίρνονται ή δεν παίρνονται ασφαλείας, έτσι. Μπορεί να φταίνει πάρα πολλές επισκέψεις μέσα στο νοσοκομείο.